Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 7 και είναι η ώρα να ανοίξουμε και την συζήτηση για αυτό που λέμε έξυπνη Κρήτη. Θα το πω έτσι, κύριε Περισσυνάκη, στο κατά πόσο έξυπνη είναι η Κρήτη και πόσο πιο έξυπνη θα γίνει. Βέβαια, σε πολλά εισαγωγικά τώρα η ερώτηση. Κατανοείτε το λόγο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ο κύριος Θανάσης λοιπόν Περισσυνάκης, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Περισσυνάκη, με αφορμή τώρα την αυριανή εκδήλωση, υπάρχει μια εκδήλωση αύριο, Έξυπνη Κρήτη 2030, μεγάλο πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά μας και η Περιφέρεια Κρήτης καλείται όχι απλά να δηλώσει παρούσα, αλλά να είναι και πανέτοιμη. Η αλήθεια είναι ότι όντως η Περιφέρεια Κρήτης το τελευταίο εξάμηνο προσπαθεί και έχουμε καλύψει αρκετά από το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών. Αύριο έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση για να δείξουμε το πόσο έξυπνοι έχουμε γίνει τόσο στους πολίτες αλλά κυρίως και σε αυτούς που χειρίζονται πλέον όλα τα ψηφιακά, που δεν είναι άλλους από τους λογιστές, τους οικονομολόγους, τους συμβολούς και τους μελετητές. Αύριο θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εθνικό είναι πρώτη σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, δεύτερη περιφέρεια Αττικής, τρίτη περιφέρεια και Αττικής Μακεδονίας, όπως επίσης και τα υπόλοιπα εργαλεία και δράσεις που αφορούν και τους πολίτες και τα στελέχη μας, τα οποία ο σκοπός εξ αρχής σε αυτό το νεοσύστατο χαρτοφυλάκι του ψηφιακού μετασχηματισμού τεχνητής νοημοσύνης ήταν η απλούστευση των διαδικασιών για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης. Εδώ βέβαια να τονίσω ότι απλούστευση δεν σημαίνει μόνο ψηφιοποίηση. Είναι μια παλέτα ενεργειών που καλούνται να συμμετέχουν σε αυτή το μετασχηματισμό της εμπειρίας του πολίτη με την Περιφέρεια Κρήτης. Μια διαδικασία η οποία δεν είναι εύκολη, ωστόσο είναι μια διαδικασία στην οποία καλούμαστε να είμαστε πανέτοιμοι με δεδομένο και κρατάω και αυτό που είπατε για το χαρτοφυλάκιο, το οποίο μπαίνει πλέον, ας πούμε, και η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπαίνει αυτό σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, καταλαβαίνουμε και προφανώς και την ανησυχία της περιφέρειας, αλλά και εσάς των στελεχών στο ότι πρέπει να προλάβετε τις εξελίξεις, καταλαβαίνουμε και τις ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Προφανώς και γι' αυτό αύριο στην ενημερωτική εκδήλωση συνδιοργανώνεται από όλα τα επιμελητήρια. Το έχουν αγκαλιάσει και το εμπορικό επιμελητήριο και το τεχνικό και το οικονομικό και το ΓΕΟΤΕ και η Ομοσπονδία Εμπορευτών Τεχνών Νομού Ηρακλείου. Και ο λόγος είναι ο απλούστατος ότι πρέπει οι ίδιοι να το υιοθετήσουν, διότι για να έχει επιτυχία ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Κρήτης και του οποιοδήποτε οργανισμού, πρέπει να το αγκαλιάσουν οι πολίτες. Αν δεν είναι επιτυχημένο από τους πολίτες, δεν υπάρχει ψηφιακός μετασχηματισμός. Θα γυρίσουμε πίσω στο χαρτί, στον κισέ κτλ. Και αυτό, κύριε Περισσυνάκη, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ότι δεν θα έρθει μια μέρα που θα πει «Α, τελειώσαμε, τα έχουμε κάνει όλα πλέον έτσι, που πλέον έχει ολοκληρωθεί». Είναι κάτι το οποίο είναι μια δυναμική κατάσταση. Συνεχώς έχει νέα στοιχεία. Ακριβώς όπως το λέτε και ευχαριστώ που το τοποθετείτε, διότι είναι συνεχώς σαν κυνηγάμε την ουρά μας. Η τεχνολογία ποτέ δεν σταματά, μόνο εξελίσσεται. Είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Και εμείς είμαστε οι ίδιοι, αλλά κυρίως τα στελέχη μας, που θα πρέπει να συνεχώς να βρίσκονται σε αυτή την εγρήγορση και την ψηφιακή, παύλα εκπαιδευτική, γιατί και για αυτούς δεν είναι κάτι το οποίο τελείωσαν πριν 10 χρόνια το πανεπιστήμιο. Και πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς, να εκπαιδεύονται συνεχώς, να παρακολουθούν τις νέες τάσεις της τεχνολογίας κ.ο.κ. Και γι' αυτό εξ αρχής, μόλις αναλάβαμε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, κάναμε μια ομάδα εργασίας θεωρητικά, που ανέλαβε ο καθένας στα δικά του κομμάτια. Με σκοπό ο καθένας από το δικό του κεφάλαιο, μετερίζει, καπέλο, όπως θέλουμε το λέμε, να αναλάβει ο καθένας το δικό του τμήμα. Ένας τεχνητή νοημοσύνη, άλλος τα εργαλεία της δημόσιας διοίκησης, άλλος τα εργαλεία των πολιτών. Με σκοπό όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε και να τα οργανώσουμε, με σκοπό να τα κάνουμε πράξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία βλέπετε μπροστά, και το λέω αυτό γιατί είχατε και επαφές και με στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που ανοίγεται και τι είναι εκείνο το οποίο ζητάτε και από την πλευρά της πολιτείας ως αυτοδιοίκηση για τη στήριξη ακριβώς της περιφέρειας και κάθε περιφέρειας?
Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης με τα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Συντονισμού της Κεντρικής Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το gov.gr. Ναι. Ξεκινάνε ένα νέο μεγάλο έργο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των περιφερειών της χώρας. Αποτέλεσμα και σκοπός τους είναι να ψηφιοποιήσουν και να ομογενοποιήσουν τις 250 ψηφιακές υπηρεσίες και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Δηλαδή να έχουν και οι 13 περιφέρειες την ίδια διαδικασία, τα ίδια δικαιολογητικά, ούτως ώστε, γιατί σήμερα το πρωί η κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικά δικαιολογητικά και διαφορετικές διαδικασίες. Για το ίδιο ζητούμενο. Για το ίδιο ζητούμενο. Mm. Τώρα λοιπόν πάμε να τις ομογενοποιήσει και αυτές οι 250 ψηφιακές υπηρεσίες να είναι κοινές σε όλους. Ένα αντίστοιχο gov.gr, το οποίο είναι περιφέρειες.gov.gr. Εμείς σε αυτή την παρούσα φάση, η μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε μέχρι τον Ιούλιο του 2024 ήταν να ψηφιοποιήσουμε τις υπηρεσίες. Όλο μας το βάρος ήταν να ψηφιοποιήσουμε τις υπηρεσίες. Σήμερα διαθέτουμε 320 ψηφιακές υπηρεσίες και προσπαθούμε και στη συνάντηση που κάναμε και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσπαθούμε να επιβάλλουμε, αν μου επιτραπεί ο όρος, να ακολουθήσουν τις δικές μας διαδικασίες και το δικό μας δρόμο, καθώς οι άλλες περιφέρειες αυτή τη στιγμή είναι πίσω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εμείς θα έχουμε την λιγότερη... Να υπάρξουν λιγότερες δυνατές αλλαγές λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το... Ό,τι αφορά σε εμάς, ναι. Αλλά ό,τι αφορά τις άλλες περιφέρειες έχουν δρόμο να διανύσουν. Αυτή ήταν η πρώτη πρόκληση μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα οι προκλήσεις οι δικές μας μένουν στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Αξιολογούμε κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως να βοηθήσουμε τα στελέχη μας να βγαίνει πιο εύκολα η δουλειά εσωτερική, ακριβώς, και να διευκολύνουμε και τη ζωή των πολιτών αλλά και των στελεχών μας. Γιατί σήμερα το πρωί ένας υπάλληλος πάει στην περιφέρεια Κρήτης και δεν ξέρει αν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό που έχει σκεφτεί να κάνει. Υπάρχουν οι πολίτες, υπάρχουν τα διευθυντικά στελέχη, υπάρχουν και οι αιρετοί. Αλλά λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόγραμμα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως επίσης και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία εμείς βάζουμε τώρα στο τραπέζι και θα παρουσιαστούν και αυτά, προσπαθούμε να οργανώσουμε τόσο τα στελέχη μας, όσο και τους πολίτες μας, ούτως ώστε να μην χάνουν χρόνο. Έχω την αίσθηση, κύριε Περισσυνάκη, ότι η εποχή του κορονοϊού και της πανδημίας που μας έφερε αντιμέτωπους με ανάγκες οι οποίες δημιουργήθηκαν, όπως ήταν το gov.gr, και το οποίο στήθηκε, αν όχι εν μία νυχτή, στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα για να καταφέρει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και τελικά είναι μέρος της ζωής μας. Έδειξε με κάποιο τρόπο το δρόμο για το πώς πρέπει να κινηθούν και οι υπηρεσίες αναπεριφέρεια. Προφανώς η τεχνολογία πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του καθενός. Από μικρές ηλικίες, μεσές, ακόμα και μεγάλες ηλικίες. Άρα λοιπόν το Gov μόνο θετικά αποτελέσματα είχε και αν αναλογιστείτε, μην πάμε μακριά, μέχρι και το 20 υπήρχαν ουρές στην εφορία, στις τράπεζες, στο ΚΕΠ. Τώρα αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πάει να κάνει γνήσιο της υπογραφής σε κάποιο ΚΕΠ. Mm-hmm. Πλέον στο gov.gr μέσα σε 2 λεπτά έχει το γνήσιο της υπογραφής. Άρα καταλαβαίνω ότι για εσάς είναι πολυεπίπεδο το στοίχημα, τόσο στη διευκόλυνση των πολιτών και στην πρόσβαση που έχουν στις υπηρεσίες, όσο και στην ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και στη διεκπαιρέωση ζητημάτων που φυσικά ευνοούν και τους ίδιους υπαλλήλους της περιφέρειας και των στελεχών της περιφέρειας. Προφανώς, αλλά εμείς βάζουμε και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη λέξη διαφάνεια. Όσο υπάρχουν ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιοποιημένες διαδικασίες, προφανώς υπάρχουν μόνο διαφανείς λειτουργίες. Άρα λοιπόν για μας ήταν και ένα άλλο δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι της διαφάνειας προς όλους. Αλλά και απ' την άλλη, κακά τα ψέματα κυρία Σφαγιανάκη, η Κρήτη λόγω του εδάφους της δημιουργούνται πολλές ανισότητες. Να. Ορεινά, Ανόγια, Σφακιά, Γάβδος. Καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, είτε μικρής ηλικίας, είτε μεγάλης ηλικίας, θα πρέπει να πηγαίνουν κάθε φορά σε κάποιο κτίριο για να κάνουν τη δουλειά τους. Ίση πρόσβαση. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Και αυτό και διαφάνεια λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Περισσυνάκη για αυτή τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.